Οι κυρώσεις αυτού του νομοσχεδίου ουσιαστικά έχουν γίνει. Έχουν όμως στόχο την ενίσχυση της κερδοφορίας των ομίλων των αερομεταφορών, χωρίς βέβαια καμιά αναφορά στα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και τις εργασιακές σχέσεις γαλέρα συνολικά στον χώρο των αερομεταφορών. Πιο ειδικά, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών διοικείται και λειτουργεί ως εταιρεία του ιδιωτικού τομέα με το ελληνικό δημόσιο, σήμερα να έχει το 55% των μετοχών και το υπόλοιπο 45% να έχει ιδιωτικοποιηθεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που συνεχίζει και η σημερινή. Μιλάω και κεντροδεξίες και κεντροαριστερές που σήμερα μπορεί να καταψηφίζουν με ένα άλλο σκεπτικό αν δίνονται σε καλή περίοδο ή όχι. Απασχολούνται περισσότεροι από 16.000 εργαζόμενοι που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αεροδρομίου και μέχρι σήμερα η μετοχική σύνθεση είναι 55% το ελληνικό δημόσιο, 30% τα ΙΠΕΔ με υπερταμείο, το 40% σε καναδικό φαντ συμφερόντων καναδικού ασφαλιστικού ταμείου και το 5% στον όμιλο Κοπελούζο. Η δραστηριότητα και ανάπτυξη από τα ακριβά εισιτήρια και υπηρεσίες συνδεδεμένες κυρίως με την τουριστική βιομηχανία αυξάνονται αλματοδός. Ναι, είναι αλήθεια ότι το 2023, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, το αεροδρόμιο Ελευθερίος Βενιζέλος ξεπέρασε τα 28 εκατομμύρια σε επιβάτες, που αποτελεί ρεκόρ, και βεβαίως τα έσοδα εκατοντάδες εκατομμύρια και τα κέρδη φυσικά. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατέγραψε έσοδα πάνω από 463 εκατομμύρια στην περίοδο Ιανουάριο με Σεπτέμβριο του 2023, σημειώνοντας άνοδο 29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Στα χρόνια της πανδημίας, το Ελευθέριος Βενιζέλος αλλά και άλλες εταιρείες επιδοτήθηκαν με ζεστό κρατικό χρήμα, ενώ την ίδια ώρα συμπίεζαν ακόμα περισσότερο τα δικαιώματα των εργαζομένων τους με απολύσεις, μη ανανέωση συμβάσεων, εντατικοποίηση για το υπόλοιπο προσωπικό και ούτω καθεξής, αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό νομοθετικό πλαιοστάσιο κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου, οι απεργίες που ξεσπάνε και σήμερα στον κλάδο σε μια σειρά από χώρες αναδεικνύουν τη μεγάλη εκμετάλλευση αλλά και τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων. Με κυριότερα τις ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όρος αναγκαίος για την ασφάλεια των πτήσεων που όμως υπονομεύει το κυνήγι του κέρδους. Με το παρόν νομοσχέδιο λοιπόν, τροποποιείται η σύμβαση του 1995 μεταξύ ελληνικού δημοσίου και ανώνυμης εταιρείας με όνομα Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, προκειμένου να ενισχυθεί η παραπέρα αποκρατικοποίηση του νέου ποσοστού του δημοσίου μέσω εισαγωγής στο χρηματιστήριο, εξασφαλίζοντας νέα κερδοφορία στους ιδιώτες. Θα περάσουν λοιπόν στο χρηματιστήριο οι μετοχές του Ελευθέριου Βενιζέλους και θα τεθεί προς πώληση το 30% αυτών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ και θα υπάρξει και αλλαγή στη μετοχική σύνθεση του αεροδρομίου αφού θα διατεθούν σε επενδυτές και στους υφιστάμενους μετόχους μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Μειώνεται λοιπόν η συμμετοχή του κράτους στο 25%, είναι αυτό που ανήκει στο υπερταμείο. Στόχος είναι το λιγότερο κράτος και ό,τι κερδοφόρο υπάρχει να δίνεται στους ιδιώτες για ενίσχυση των κερδών τους. Επίσης, το ΤΑΙΠΕΔ σκοπεύει να βάλει στο ταμείο του ποσών που να πλησιάζει το 1 δις. Βέβαια δεν θα είναι ούτε θα πάει για αυξήσεις μισθών στον κλάδο,
που έχουν λέει λατηθεί από την περίοδο των μνημονίων αλλά και της πανδημίας, ούτε θα προσληφθούν επιπλέον εργαζόμενοι για να μην υπάρχει τόση εντατικοποίηση, ούτε και να μονιμοποιηθούν οι ήδη υπάρχοντες που εκβιάζονται συνεχώς με ανανεούμενες συμβάσεις. Εξάλλου, από αυτά τα τεράστια κέρδη οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν έχουν δύο ωφέλη, αυξήσεις, δικαιώματα, αλλά αντίθετα ιδανές απολύσεις με εργασιακές σχέσεις λάστιχο, αναστολή και εκπεριτροπής εργασίας και βεβαίως συνθήκες γαλέρας. Οι μισθοί και τα μεροκάματα πείνας οδηγούν αρκετούς εργαζόμενους μακριά από το χώρο των αερομεταφορών. Η προσπάθεια των εταιριών για προσλήψεις όχι μόνο δεν καλύπτει τις προαναφερθήσεις αποχωρήσεις έμπειρου και ειδικευμένου προσωπικού, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις υπολείπεται των αναγκαίων για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία τους. Εξάλλου, οι βασικότερες τροποποιήσεις που περνάνε στη σύμβαση αυτή αφορούν την ενίσχυση των συμφερόντων στους ιδιώτες επενδυτές, αφού πρώτον αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων εκτός του ελληνικού δημοσίου, με την κατάργηση στους περιορισμούς ως προς το μετοχικό κεφάλαιο, το αερολιμένα, που έθετε η αρχική σύμβαση, έτσι από 55% πάει στο 25% η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Δεύτερον, με το σημερινό καθεστώς, ο Γενικός Διευθυντής των Ιδιωτών της εταιρείας δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όμως μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου, δηλαδή την εισαγωγή στο χρηματιστήριο, ορίζεται ότι ο Γενικός Διευθυντής αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή και θα είναι παράλληλα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τρίτον, τώρα η εταιρεία θα συνάπτει διαφόρων ειδών συμβάσεις μεγάλης διάρκειας με ημερομηνία λήξης μεταγενέστερης από τη λήξη της σύμβασης ανάπτυξης του αεροδρομίου, έπειτα από έγκριση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η αλλαγή που επέρχεται είναι ότι από εδώ και στο εξής αυτό μπορεί να συμβαίνει εφόσον πιστοποιείται από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο. Βεβαίως έχει και εξαιρέσεις αυτό. Δηλαδή, μέτρα και αλλαγές κομμένα και ραμμένα υπέρ των ομίλων. Είναι μια σύμβαση στα πλαίσια των αποκρατικοποιήσεων που προωθήσατε όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η σημερινή και γι' αυτό εμείς την καταψηφίζουμε. Η δεύτερη κύρωση αφορά τη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών και της αεροπορικής εταιρείας Aegea, σύμφωνα με την οποία η εταιρεία αγόρασε από το δημόσιο τα δικαιώματα κτήσης των μετοχών που εκδόθηκαν το 2021, στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξης της εταιρείας στην περίοδο της πανδημίας. Δόθηκαν 120 εκατομμύρια ζεστό χρήμα για τις απώλειες στην πανδημία, δήθεν για την εξασφάλιση θέσεων εργασίας, βέβαια απολύσεις έκανε και τώρα επιστρέφει 85,4 εκατομμύρια ευρώ. Επιδοτήθηκε λοιπόν η Aegea Adra με 34,6 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, δεν ήταν και τα μόνα δώρα της κυβέρνησης τότε. Ακολούθησαν και προσθέθηκαν και άλλα για τη θωράκιση της κερδοφορίας τους με άξονα της μειώσης μισθών και την απογείωση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων στο χώρο, όπως επέκταση της δυνατότητας των επιχειρήσεων να προχωρήσουν σε αναστολή συμβάσεων εργασίας. Μέχρι τον Ιούλιο, μιλάμε για το 2020, μείωση μισθού έως και 20% μέσω του προγράμματος συνεργασία της επιδοτούμενης εκπεριτροπής εργασίας, όπως και στους εργαζόμενους στον τουρισμό. Λήψη επιπλέον μέτρων μείωσης μισθολογικού κόστους μέσω αλλαγής στο φορολογικό καθεστώς του πτητικού προσωπικού με την υποβολή ειδικού συντελεστή 15%,
για τον υπολογισμό του φόρου μισθωτών υπηρεσιών αντί της φορολόγησης βάσει κλίμακος εισοδήματος όπως ίσχυε τότε. Τα αναφέρω γιατί αυτά ποτέ δεν αναπληρώθηκαν. Ήταν χαμένοι οι εργαζόμενοι και συνεχίζουν. Παράλληλα, η κυβέρνηση έσπευσε να προσθέσει και δώρα πάνω στα δώρα, στους αερομεταφορείς, επεκτείνοντας την έκπτωση 40% για δαπάνες ενοικίων μέχρι τον Αύγουστο, να προσθέτει πρόσθετη επιδότηση 20 ευρώ αναπροσφερόμενη θέση για το δίμηνο Απρίλη-Μάη για τις πτήσεις της λεγόμενης άγονης γραμμής, ενώ σημειώνει πως οι εταιρείες θα υποφεληθούν από τη γενικότερη μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%. Βέβαια, αυτά τα προνόμια συνεχίζονται. Όμως το 24% ΦΠΑ τον έχετε για τα αναψυκτικά στην καφετέρια. Προκλητικά ταξικά και άδικα μέτρα. Μάλιστα, τότε η Αιτζία αυτά τα προκλητικά προνόμια τα βρήκε λίγα. Και σε ανακοίνωσή της τα χαρακτήρισε θετικά μεν, αλλά πολύ μικρά. Και ζήτησε και άλλα, όπως φτηνή αδειοδότηση και την πήρε. Αυτές λοιπόν οι πολλαπλές επιχορηγήσεις όχι μόνο διασφάλισαν την επιχειρηματική δράση της Αιτζία σε βάρος των αυταπασχολούμενων και άλλων λαϊκών στρωμάτων που καταχρεώθηκαν και σήμερα αδυνατούν να επιβιώσουν, αλλά σήμερα κατέχει την πρωτιά στην εκτείναξη της επιβατικής κίνησης στο Διεθνή Αερολιμένα, παρουσιάζοντας επιβατική κίνηση ρεκόρ το 2023. Επεκτάθηκε δίνοντας 18 νέα δρομολόγια σε 14 χώρες και επεκτείνοντας το δίκτυο σε νέους περιορισμούς. Και πώς να μην αναπτυχθεί τόσο γρήγορα, αφού πήρε από την κυβέρνηση 120 εκατομμύρια και επιστρέφει 85,4. Δηλαδή, επιδοτήθηκε και δανειοδοτήθηκε απλόχερα. Δεν συμβαίνει όμως με αυτούς που είχαν στεγαστικό δάνειο και βρέθηκαν στη δίνη των απολύσεων και απειλούνται με πληστηριασμού σήμερα ή ακόμα μειώθηκαν μισθοί και σήμερα καλπάζει η ακρίβεια σε βαθμό που λέει και στις οικογένειες κόβουν και από το καθημερινό φαγητό. Να λοιπόν ποια είναι η ταξική πολιτική και τα εργαλεία σας. Αυτά όμως είναι τα αποτελέσματα της αντιλαϊκής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, δηλαδή της απελευθέρωσης των αερομεταφορών που επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τη δυνατότητα ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Με ακριβότερες υπηρεσίες αερομεταφοράς για τα λαϊκά στρώματα, για τα λαϊκά νοικοκυριά και επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση και τις συνθήκες των εργαζομένων στον τομέα αερομεταφορών. Λύση αποτελούν να είναι δημόσια όλα τα αεροδρόμια ενταγμένα σε έναν ενιαίο φορέα αερομεταφορών που θα ικανοποιούν τις λαϊκές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων. Καταψηφίζουμε λοιπόν και τη δεύτερη κύρωση που είναι υπέρ της Αιτζία.